Είμαστε και πάλι μαζί, αγαπητοί μου φίλοι, στην εκπομπή 20 λεπτά αρκούν, και μέσα σε 20 λεπτά θα προσπαθήσουμε να πούμε μερικές απλές σκέψεις, αυτή τη φορά για το μεγάλο μυστικό των όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας και όλων των δυνατών ψυχών που μπόρεσαν και άντεξαν στη ζωή τους μεγάλα προβλήματα, μεγάλες δοκιμασίες, αντικσότητες, βάσανα, περιπέτειες, ταλαιπωρίες κλπ. Και το μεγάλο μυστικό όλων αυτών των ανθρώπων ήταν, νομίζω, η προσευχή. Η προσευχή είναι ο μεγάλος μας άγνωστος. Λέμε όλοι ότι προσευχόμαστε, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρω, αν κρίνω από τον εαυτό μου και από μερικούς ανθρώπους που με εμπιστεύονται και μου λένε την αλήθεια της ψυχής τους, δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα προσευχόμαστε ή αν μόνο απλώς παραμιλάμε. Δηλαδή η λέξη προσευχή έχει μπροστά το συνθετικό προς, που είναι δυναμική πρόθεση, δείχνει ότι κάπου προς κάπου απευθύνεται αυτή η ευχή, πηγαίνει προς τα κάπου. Το θέμα είναι προς τα πού πηγαίνει. Πηγαίνει στον εαυτό μας, μιλάμε από τον εαυτό μας στον εαυτό μας, ή είναι μια έξοδος από τον εαυτό μας και πηγαίνει αυτή η προσευχή προς το Θεό. Είναι επαφή με το Θεό? Αν ήταν επαφή με το Θεό, μεγάλη κουβέντα αυτή, να πεις ότι έχω επαφή με το Θεό. Δηλαδή έχω επαφή με αυτόν που είναι η αλήθεια, το φως, η μακαριότητα, η δύναμη, η δόξα, η ελπίδα, η χαρά, η υγεία, ο πλούτος. Είναι δυνατόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης στην Κλίμακα, εδώ ακουμπάς, λέει, ένα σώμα και σου μεταδίδει το σώμα αυτό την ψυχρότητα ή θερμότητά του. Ακουμπάς, ας πούμε, ένα κρύο τζάμι και αισθάνεσαι ότι κρυώνεις και εσύ, παίρνεις από το κρύο. Ακουμπάς ένα ζεστό σώμα, ένα καλοριφέρ ζεστό, ζεσταίνεσαι και εσύ. Όταν λοιπόν λες ότι ακουμπάω το Θεό, και αυτό είναι η προσευχή, είναι άγγιγμα του Θεού, δεν είναι δυνατόν να ακουμπάς το Θεό και να είσαι αυτός που είσαι. Γιατί ακούμπησες την ειρήνη και εσύ δεν έχεις ειρήνη. Ακούμπησες την αγάπη και εσύ δεν έχεις αγάπη. Εκδικείσαι, τιμώνεις, αντιπαθείς κάποια άτομα, ζηλεύεις, φθονείς, μισείς, βγαίνουν από μέσα σου κακίες τις οποίες όχι απλώς έχεις, αλλά τις καλλιεργείς και τις θέλεις μερικές φορές, και ταυτόχρονα λέμε ότι μιλάμε και στο Θεό. Δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι αληθινή προσευχή. Η προσευχή η αληθινή έχει αποδείξεις, και οι αποδείξεις είναι η ευτυχία μας, είναι η μακαριότητά μας, είναι η λαμπρότητα του προσώπου μας, είναι η ανάπαυση της καρδιάς μας. Δεν μπορεί να λες ότι προσεύχεσαι και να συνεχίζεις να είσαι τόσο ταραγμένος άνθρωπος. Κάτι δεν πάει καλά με αυτό που εσύ ονομάζεις προσευχή. Και τα παιδιά, τα οποία λένε αλήθειες, λένε και αυτή την μεγάλη αλήθεια. Ότι η μάνα μου, λέει, πηγαίνει στην εκκλησία, λέει ότι προσεύχεται, αλλά εγώ δεν βλέπω αλλαγές στη ζωή της. Εγώ δεν βλέπω μεταμόρφωση στη συμπεριφορά της. Δεν βλέπω ηρεμία στο βλέμμα της. Αυτό θα πει προσευχή. Είναι αυτό το άγγιγμα που σε μεταμορφώνει. Είναι αυτό το ταξίδι σε χώρους υπερατλαντικούς, σε χώρους υπεργήινους, σε χώρους υπεργαλαξιακούς. Δηλαδή ξεπερνάς, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τα όρια αυτού του κόσμου, ξεπερνάς τα αστέρια, τους γαλαξίες, τα στρώματα αυτά, τη στρατόσφαιρα, πώς λέγονται όλα αυτά, τα ουράνια επίπεδα, και αγγίζεις το Θεό και μετά επιστρέφεις στον κόσμο αυτό, στην καθημερινότητά σου, στις δουλειές σου, στην επαφή σου με τους ανθρώπους δίπλα σου, και έχεις κάτι διαφορετικό να προσκομίσεις. Όπως ο Χριστός μας βγήκε από το όρος των ελαιών μεταμορφωμένος την ώρα που προσευχόταν, και όταν ρώτησε τους ανθρώπους που τον έψαχναν, ποιον ζητάτε, λέει, τον Ιησού, και λέει, εγώ είμαι, και έπεσαν, λέει, κάτω, γιατί ήταν όλος μέσα στην προσευχή, ήταν όλος μέσα στην παράδοση και την εμπιστοσύνη στον ουράνιο πατέρα του. Και στο όρος της μεταμόρφωσης, στο Θαβόρ, η μεταμόρφωση έγινε την ώρα που ο Χριστός προσευχόταν. Εγένα το δε, λέει, αυτού προσευχομένου, και μεταμορφώθη. Προσευχόταν και μεταμορφώθηκε, και στην πραγματικότητα αυτοί μεταμορφώθηκαν και είδαν τη λαμπρότητα του προσώπου του και τη δική τους ομορφιά.
Η ατμόσφαιρα της προσευχής αλλάζει την όλη κατάσταση του ανθρώπου, διότι είναι επαφή με τον πυρήνα της ύπαρξής μας, στον οποίο πυρήνα υπάρχει ακριβώς η χάρις του Θεού. Εκεί υπάρχει η σφραγίδα, εκεί υπάρχει η εικόνα, καθότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα, λέμε, και καθομοίωση του Θεού. Αυτή η εικόνα η θεϊκή είναι στη γαλήνη της ψυχής μας, είναι στο βάθος του είναι μας. Και όταν προσεύχεσαι, τι κάνεις? Φεύγεις από τα γύρω, σταματάς την επαφή με τις φασαρίες αυτού του κόσμου, θορύβους, τηλεόραση, μουσική, εφημερίδες, ακούσματα, έτσι, κάποια ήσυχη ώρα κάνεις την προσευχούλα σου, και εκείνη την ώρα έρχεσαι σε επαφή με ένα περιβάλλον μέσα σου πάρα πολύ ήσυχο, πάρα πολύ ήρεμο, χωρίς φοβίες εκεί μέσα, εκείνη την ώρα, με απόλυτη χαρά, ανάπαυση, ικανοποίηση, ευτυχία, ευλογία. Όλα τα καλά υπάρχουν εκεί. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός μας, ότι μη φοβάστε, λέει, τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σας πειράξουν στο σώμα, να σας κάνουν, να σας βλάψουν στο σώμα, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στο βάθος σας, στην ψυχή σας. Σε αυτό το βάθος προσπαθούμε να προσεγγίσουμε όταν κάνουμε προσευχή. Γι' αυτό και οι Άγιοι, όταν έκαναν προσευχή και έφταναν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα της προσευχής, έτσι, εμείς είμαστε λίγο στους αρχάριους, κάνουμε τα πρώτα βήματα, δηλαδή παίρνουμε το σχήμα της προσευχής, παίρνουμε τη στάση του σώματος, ναι, όλα καλά και ωραία, αλλά δεν φτάνουμε πάντα στα επίπεδα τα προχωρημένα. Στο επίπεδο το προχωρημένο δεν έχεις επαφή με τα γύρω φαινόμενα, ξεχνάς, ας πούμε, τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, πού είσαι, τι θέλεις, αν πεινάς, αν διψάς, αν κάνει ζέστη, αν κάνει κρύο. Δεν είσαι σε επαφή με αυτά. Φεύγεις από το επίπεδο του νου. Δεν λογίζεσαι, δεν διαλογίζεσαι, δεν σκέφτεσαι, δεν έχεις λογισμούς στην προσευχή. Αλλά ζεις εκεί που είναι αυτή η άμορφη πραγματικότητα, η καθαρότητα του είναι του Θεού. Πας κάπου αλλού, μεταφέρεσαι σε μια άλλη κατάσταση, όπως ο Άγιος Νεκτάριος λέει, που προσευχόταν όντας πεινασμένος, να χρωστάει ενίκια, να είναι διωγμένος, συκοφαντημένος, αλλά την ώρα που προσευχόταν πήγαινε στην ατμόσφαιρα του Θεού, εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα. Εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Αυτός είναι ο χώρος της αστασίας της γαλήνης. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι, πας εκεί. Και χτύπαγε την πόρτα η κυρία Ανδρομάχη στον Άγιο Νεκτάριο και αυτός δεν άκουγε. Ενώ τα ηχητικά κείμενα πήγαιναν στα αυτιά του, η ψυχή του ήταν μονωμένος σε επαφή με τον Θεό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό. Έλεγε ένας στο Άγιο Όρος, είναι σαν να πηγαίνω, λέει, ταξίδι σε εξωτικά μέρη. Εγώ δηλαδή δεν θέλω να πάω σε εξωτικά μέρη, στις Μαλβίδες και στα Κανάρια νησιά και στα ωραία αυτά τοπία και λοιπά, με τις όμορφες παραλίες. Εγώ, λέει, προσεύχομαι, και όταν προσεύχομαι ταξιδεύω και πάω σε όλα αυτά τα ωραία και τα απολαμβάνω και τα χαίρομαι. Και προσπαθείς την προσευχή να μπεις εσύ στην ατμόσφαιρα του Θεού. Όχι να βάλεις το Θεό στη δική σου ατμόσφαιρα της ταραχής, εσύ να μπεις στη δική του ατμόσφαιρα της ησυχίας. Εμείς δυστυχώς τις πιο πολλές φορές που κάνουμε προσευχή, εσύ μπορεί να εξαιρείσαι από αυτό που λέω, δεν πηγαίνουμε στο Θεό για να ζυμωθούμε μαζί Του, αλλά πηγαίνουμε για να Τον ζυμώσουμε Αυτόν μαζί μας, δηλαδή να Τον κάνουμε να έχει προβλήματα. Θέλουμε να αγχώσουμε το Θεό. Θέλουμε να φορτώσουμε το Θεό, να Τον βάλουμε στη δική μας προβληματική. Θέλουμε να Τον αγχώσουμε και να Τον δούμε και Αυτόν αγχωμένο, να ησυχάσουμε. Έτσι ησυχάζουμε εμείς. Έτσι δουλεύει ο νους μας. Έναν Θεό ήρεμο δεν Τον αντέχουμε. Έναν Θεό που μεταδίδει απλώς ηρεμία και απάθεια και ησυχία και σιωπή και γαλήνη, δεν Τον μπορούμε. Φαίνεται αυτό στη ζωή του Χριστού μας, όταν, λέει, στο καράβι ο Χριστός κοιμόταν, πιάνει τρικυμία, οι μαθητές αγχώθηκαν, μη βουλιάξουν, μη χάσουν τη ζωή τους. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης ζωντάνεψε, ζωήρεψε, τους κατατρόμαξε. Ο Χριστός μας, αφημένος στην αγάπη του Θεού, παραδομένος στην απόλυτη εμπιστοσύνη,
Και οι μαθητές, αντί να πάρουν από τη δική του ηρεμία και να πούνε κοίτα τι ήσυχος που είναι, να γίνουμε κι εμείς ήσυχοι σαν κι αυτόν, είπαν το αντίθετο. Γιατί είναι τόσο ήσυχος αυτός? Ξυπνήστε τον. Κύριε, δεν σε νοιάζει που χανόμαστε? Γιατί κοιμάσαι? Και δεν του είπαν, Κύριε, πάρε μας και εμάς σε αυτή την ησυχία που εσύ ζεις, να τη ζήσουμε κι εμείς αυτή την ησυχία. Αυτή είναι η διαφορά. Ο νους μας τρέφεται από τη φασαρία. Και η προσευχή είναι μια κατάργηση του νου για λίγη ώρα. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούμε. Γιατί λέει ο νους, αν δεν σκεφτώ προβλήματα, πώς θα ζήσω? Αν δεν σκεφτώ περιπέτειες, αρρώστιες, στεναχώριες, άγχος, αγωνίες, εγώ έτσι ζω, ο νους έτσι δουλεύει. Και έρχεται η κατάσταση της θεϊκής παρουσίας, που ο νους παραχωρεί τη θέση του στην καρδιά, στο χώρο της απεραντοσύνης, στο πέλαγος της γαλήνης, και ο νους εκεί δυσκολεύεται να περάσει αυτή την πύλη, τη στενή. Να περάσει αυτή την. Να πάρει την απόφαση και να πει: βγαίνω από τα προβλήματα. Γι' αυτό θα δείτε ότι την ώρα της προσευχής έρχονται συνέχεια στο νου μας θέματα. Θέματα. Ωραία θέματα. Λύσεις προβλημάτων, λογαριασμούς που έχουμε να πληρώσουμε, τηλέφωνα που έχουμε να κάνουμε, συζητήσεις που έχουμε να. Ραντεβού που έχουμε να κλείσουμε. Όχι οπωσδήποτε κακά πράγματα. Και κακά και καλά και ό,τι να είναι. Αρκεί ο νους να έχει προβλήματα. Και η προσευχή ακριβώς είναι το αντίθετο. Είναι η είσοδος στο χώρο αυτό που δεν υπάρχουν τα προβλήματα. Και επειδή είμαστε πολύ εθισμένοι να δουλεύουμε συνέχεια με τους λογισμούς μας και να έχουμε συνέχεια σκέψεις, περιττές, πολλές περιττές σκέψεις, γι' αυτό δεν αντέχουμε για 5 λεπτά, για 10 λεπτά, όσο αντέχει ο καθένας, να βγούμε από αυτή την ατμόσφαιρα της έντασης. Θέλουμε ένταση. Δεν αντέχουμε τόση ησυχία. Αυτό το ζει κανείς αν πάει στο Άγιο Όρος, ένας άντρας αν πάει, ή αν πάτε διακοπές και λες, ας πούμε, θέλω να ξεκουραστώ, θέλω να ησυχάσω, αλλά μόλις σου δοθεί η ευκαιρία να ησυχάσεις, δεν ησυχάζεις. Ψάχνεις μόνος σου να δημιουργήσεις κάτι να έχεις, να σκέφτεσαι. Να έχεις ένταση, να έχεις πρόβλημα. Είμαστε εθισμένοι, συνηθισμένοι και λίγο σαν τους ναρκωμανείς που δεν μπορούμε χωρίς τη δόση μας, και εμάς η δόση μας είναι το πρόβλημα. Θέλουμε ένα πρόβλημα να έχουμε. Γι' αυτό και αν σε βάλουν σε ένα δωμάτιο και κλείσει τα μάτια και σου πούνε, μην έχεις προβλήματα, κλείσει τα όλα, τηλέφωνα, τα πάντα, ησύχασε. Λες, δεν μπορώ. Πήγε ο άλλος στο Άγιο Όρος να κάτσει 5 μέρες και τη δεύτερη θέλει να φύγει. Γιατί δεν μπορούσε τόση ησυχία. Και του λέει ο άλλος, μα δεν έχεις εδώ τίποτα, ούτε την πεθερά σου, ούτε τη γυναίκα σου, ούτε τα τηλέφωνα τα πολλά, ούτε τηλεόραση. Μα λέει, ακριβώς αυτά μου λείπουνε τώρα. Όταν τα είχα, νόμιζα ότι με κουράζουνε. Τώρα που δεν τα έχω, βλέπω τελικά ότι είμαι εξαρτημένος από την εχμαλωσία του νου. Γι' αυτό λέμε ότι η προσευχή, αν μπορέσουμε να την κάνουμε, και φυσικά προσευχή, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη. Και σε ευχαριστώ πολύ που και σήμερα, Βασίλη Χατζηνικολάου, είσαι μαζί μας και μας δίνεις αυτή την όμορφη μουσική με τα ωραία σου διαλύματα, τα ωραία τραγουδάκια, που λειτουργούν ως μια υπόκρουση σε αυτά τα λόγια που λέμε για την προσευχή. Έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ εύκολο να μιλάω για την προσευχή, παρά τώρα να μου έλεγες, μην κάνεις 20 λεπτά ομιλία για την προσευχή, αλλά κάνε 20 λεπτά προσευχή. Αν μου πεις τι προτιμάς, θα ξέρω ότι ως προς την σπουδαιότητα είναι πιο σπουδαίο να κάνω προσευχή. Αλλά ως προς την ευκολία, πιο εύκολο είναι να μιλάω για την προσευχή. Και είναι πολύ δύσκολο να κάνω προσευχή. Και ακόμα πιο δύσκολο να γίνω προσευχή. Όχι να μιλάω, ούτε να κάνω, να γίνω ο ίδιος προσευχή. Λέει ο Θεός, αγάπη εστί. Και να πούνε και για μας, και για σένα, και για μένα, ο τάδε είναι προσευχή. Είναι ένας άνθρωπος σκέτος προσευχή. Ζει ακουμπώντας τα θέματα του στο Θεό, ζει ενωμένος με το Θεό, ζει αφομοιωμένος, ζυμωμένος και γίνεται ένα, ενώνεται με το Θεό. Κατά χάρη, έτσι. Με την άκτιστη ενέργεια του Θεού, με την ευλογία του, με το έλεος του, με την επαφή του μαζί, με το Άγιο Πνεύμα.
που έρχεται και φωτίζει το νου μας και μας αλλάζει τη διάθεση και μας δίνει άλλη όρεξη, άλλο κουράγιο. Πολύ ωραία πράγματα. Περπάταγε ένας με έναν άνθρωπο και του έλεγε τα προβλήματά του. Είχε αγχωθεί, προσπαθούσε έτσι να τα μεταφέρει με ένταση και λέει, του λέει ο άλλος, πάμε ένα περίπατο. Λέει, κοίταξε, λέει, τα αστέρια ψηλά, κοίτα τον ουρανό. Λέει, τώρα εγώ σου λέω τα δικά μου και εσύ με πας στα αστέρια. Ναι, λέει, αυτό προσπαθώ να κάνω, να σε βγάλω λίγο από τη μικρότητα του νου σου και να σε βάλω σε κάτι πιο πλατή και να βάλεις αυτά τα θέματα σε ένα πιο ευρύ πεδίο μέσα, σε μια μεγαλύτερη προοπτική που είναι η χάρη του Θεού, και θα δεις ότι το πρόβλημά σου, αν το δεις μέσα στη χάρη του Θεού, είναι πολύ μικρό. Γι' αυτό πολλοί όταν προσεύχονται ξεχνούν το πρόβλημά τους, ξεχνούν την αρρώστια τους, ξεχνούν τι θέλουν, ξεχνούν τη στεναχώρια που τους βασάνισε στην αρχή της προσευχής. Γι' αυτό και πολλοί όταν πάνε στο Άγιο Όρος και έχουν μια λίστα με θέματα και απορίες και προβλήματα, όταν βρεθούν μπροστά σε έναν άνθρωπο που ακτινοβολεί αυτή τη χάρη της προσευχής, δεν έχουν να ρωτήσουν. Και στον δρόμο λένε, θα του πω αυτό, θα ρωτήσω εκείνο. Και μετά λέει, θέλετε κάτι να πείτε? Και λέει ένας, πάτερ, είχα πολλά να σας πω, αλλά τώρα δεν έχω τίποτα να πω. Όλα λύθηκαν. Γιατί ακριβώς τοποθέτησες το είναι σου, την ύπαρξή σου, τη ζωή σου μέσα στην ευρύτητα αυτή της αγάπης και της Θείας Χάρης. Και εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί εκεί δεν δουλεύει ο νους. Εκεί δουλεύει η καρδιά. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη αδικία αυτό που κάνεις. Το ότι δεν κάνεις δηλαδή προσευχή και εσύ και μοιάζεις με μένα. Είναι μεγάλη αδικία στον εαυτό σου. Η προσευχή δεν είναι καθήκον, δεν είναι υποχρέωση, δεν είναι ότι ο Θεός βάζει τικ, τικάρι, ας πούμε, κάθε μέρα το ημερολόγιο και λέει, αυτός έκανε, τώρα δεν έκανε, θα τον τιμωρήσω, θα το κρατήσω, θα του ζητήσω τα αρέστα, θα του κάνω παρατήρηση, θα τον εκδικηθώ. Δεν είναι αυτό ο Θεός. Και ούτε κάνεις προσευχή σαν αγκαρία. Είναι προσφορά, είναι όπως έλεγε ένας στη γυμναστική. Εγώ λέει, δεν κάνω γυμναστική επειδή είναι υποχρέωσή μου και καταναγκασμός. Αγαπώ και θέλω να φροντίσω το σώμα μου, τους μυς μου, την υγεία μου, τον κορμί μου. Είναι φροντίδα στον εαυτό μου. Δηλαδή είναι τιμή προς τον εαυτό σου να αφιερώνεις λίγα λεπτά, λίγη ώρα, όσο θέλεις και μπορείς, να κάνεις προσευχή. Έχουμε πολλά να πούμε για την προσευχή. Σήμερα απλώς έτσι ένα μικρό 20 λεπτάκι θα κάνουμε αυτή την εισαγωγή. Κάποια στιγμή θα πούμε και λίγα περισσότερα, δηλαδή πώς γίνεται, τους λογισμούς που έχουμε εκείνη την ώρα, πώς προσευχόμαστε για τους άλλους, αυτά που ζητάμε και δεν γίνονται, η πίστη, πόση δύναμη έχει να προσεύχεσαι με πίστη και όχι απλώς να λες ότι προσεύχομαι, κάποια θαύματα που μπορεί να γίνουν με την προσευχή. Πάντως είναι πολύ ωραίο μυστικό. Έχεις μια αίσθηση μεγάλης πληρότητας. Λέει, δεν μπορώ να αγαπήσω, λέει, το Θεό, πώς να κάνω προσευχή, είναι δύσκολα αυτά. Καλά, μην κάνεις τόσα δύσκολα, κάνε τα εύκολα που μπορείς. Λέει, πώς να μιλήσω στο Θεό, αφού δεν μπορώ να... Έχεις δίκιο, πώς να μιλήσεις στο Θεό? Εδώ δεν μιλάς στη γυναίκα σου. Εδώ δεν μιλάς στον άντρα σου. Θα μιλήσεις στο Θεό? Εδώ έλεγε ένας, έχεις ένα γλαστράκι και έχεις να το ποτίσεις 5 μέρες και το καημένο έχει μαραθεί και δεν το βλέπεις να το λυπηθείς. Εδώ έχεις ένα γατάκι και ένα σκυλάκι και δεν του δίνεις πάντα τη σημασία που πρέπει να το βοηθήσεις. Δηλαδή σου λέει, ξεκίνα από τα μικρά. Προσευχή μπορεί να κάνουν οι καρδιές οι ευαίσθητες. Αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος, ότι ο χριστιανός είναι ποιητής. Για να κάνεις προσευχή είναι ανάγκη η ψυχή σου να είναι ποιητική. Και πριν μιλήσεις στο Θεό, μάθε να μιλάς στον αδερφό σου. Όπως εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, μη λες ότι εγώ μιλάω στο Θεό και έχεις να μιλήσεις στον άντρα σου και κρατάτε, ας πούμε, μούτρα και απόσταση τόσες μέρες. Δεν μπορείς στο Θεό, αγάπα κάτι πιο κοντινό σου. Σου είπα ένα γλαστράκι, πότιζέ το. Και μόνο που θα πεις, θα βγάλω το σκυλάκι βόλτα, η αίσθηση ότι βγαίνω από το άτομό μου, από το εγώ μου, με τη στενή αυτή σημασία και φροντίζω και κάποιον άλλον,
και νοιάζομαι για κάποιον άλλον, είτε ένα λουλούδι, είτε ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, ένα άλλο πλάσμα, εκτός από τον εαυτούλη μου, είναι μια καλή αρχή για να μπω σε αυτό το κλίμα που λέγεται προσευχή. Ωραίο δεν είναι αυτό? Τίποτα από σαλιοδυντικά μου. Τα έχω ακούσει, τα έχω διαβάσει, μου τα έχουν πει. Και είναι πολύ ωραία, πιστεύω, να μπορέσουμε να κάνουμε προσευχή. Σήμερα πιστεύω που θα ακούσεις αυτά τα λόγια. Θα κάνεις λίγη προσευχή, θα αφιερώσεις και εσύ την καρδιά σου λίγο στο Θεό, να μπει, να σε γαλινέψει, να σε ξεκουράσει, να σου κάνει έτσι αυτό το σπα της ψυχής. Είναι λίγο χαλάρωση, είναι λίγο το relax, ας πούμε, της ψυχής. Εσυχάζεις μετά, γλαρώνεις, ηρεμείς, μεταμορφώνεσαι. Και μου έλεγε ένας, εγώ λέει, όταν γυρίζω από το Άγιο Όρος, 10 μέρες λέει κρατάει αυτό. Και αντί να νευριάσω με τον παραμικρό, γίνονται πράγματα, λέει, και κάθομαι, μου λέει, έτσι, απαθής, ήσυχος. Και λέει, γυναίκα μου, τι σε ποτίζουν, λέει, και δεν έχεις νεύρα. Είναι η δράση της προσευχής. Είναι η επενέργεια της προσευχής. Η κατάσταση αυτή που σε κάνει, ακριβώς επειδή μπήκες μέσα στο Θεό, είσαι μετά αλλιώς. Είσαι φτιαγμένος. Φτιάχνεσαι. Χωρίς κρασί, χωρίς τσίπουρο, χωρίς ουίσκι και κονιάκ, φτιάχνεσαι σε μια άλλη κατάσταση. Βλέπεις και δεν βλέπεις. Ακούς και δεν ακούς. Σου λένε θέματα και εσύ τα βλέπεις με ένα άλλο μάτι. Με ένα άλλο βάθος. Ένα μυστικό βάθος. Εκεί που δεν υπάρχει ταραχή. Έχεις πιάσει το νόημα της ειρήνης του Χριστού. Οπότε μετά δεν ταράζεσαι σε κάτι που λογικά άλλες φορές θα ταραζώσουν. Λοιπόν, νομίζω ότι θα σε ταράξω τώρα να συνεχίσω, γιατί πέρασε η ώρα. Χάρηκα που και σήμερα τα είπαμε. Και ακούς την εκπομπή αυτή, 20 λεπτά αρκούν. Μαζί μας ήταν ο Βασίλης Χατζηνικολάου. Κάποια από αυτά που λέω τα γράφω και στην προσωπική σελίδα που έχουμε στο Facebook, και είναι p.andreaskonanos με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μπορεί να παρακολουθείς τις σκέψεις μας που γράφουμε καθημερινά, και εδώ να ακούς την εκπομπή μας. 20 λεπτά αρκούν, υπάρχουν και προηγούμενες εκπομπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα, για τα καλά σου λόγια, για την αγάπη σου, και θα σε ευχαριστήσω πολύ περισσότερο για την προσευχή της αγάπης που θα κάνεις και για σένα και για όλους όσους αγαπάς και για όσους δεν πολύ αγαπάς και για μένα. Καλή συνέχεια στον αγώνα σου, καλή δύναμη, και ας μας ενώνει αυτή η αληθινή καρδιακή προσευχή. Χαίρε.